Τώρα, η οποία είναι όντως συγκλονιστική, δεν είναι από αυτές που λέμε ότι συγκλονίζουν. Ο Θάνος Μικρούτσικος, ο μεγάλος μας δημιουργός. Ξέρουμε ότι από πέρυσι το καλοκαίρι το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον καρκίνο και μια περιπέτεια με την υγεία του. Συνήθως μέχρι στιγμής το είχε πει γραπτά. Γι' αυτό. Σήμερα για πρώτη φορά μιλάει on camera, μιλάει στο The Reader και στη δημοσιογράφο Τζορτζίνα Ντούτσι. Πραγματικά αναφέρεται σε όλη αυτή την περιπέτεια με την υγεία του. Συγκλονίζει ο Θάνος Μικρούτσικος και στέλνει ένα μήνυμα στους καρκινοπαθείς για το τι πρέπει να κάνουν για να ξεπεράσουν ή όσο μπορούν να νικήσουν αυτό το τέρας που λέγεται καρκίνος. Για να τον ακούσουν. Είναι πολύ γνωστό σε όλους ότι έχω μια περιπέτεια σοβαρή υγείας που ξεκίνησε από τον προηγούμενο Ιούλιο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κάποιοι συνεργάτες μου και φίλοι μου είπαν ότι γιατί να μην γίνει μία-δυο συναυλίες οι οποίες να έχουν ένα χαρακτήρα αναδρομής στα τραγούδια σου. Δεν θα ήθελα να σηματοδοτήσει ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ότι αυτό είναι το φινάλε των συναυλιών του Θάνου Μικρούτσικου. Η ασθένεια που έχω είναι σοβαρή. Και όπως σου είπα και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, είναι μια ασθένεια που αυτονομείται. Βεβαίως είμαι πολύ δυνατός, βεβαίως το παλεύω με δύναμη και χωρίς φόβο, αλλά κανείς δεν ξέρει τη συνέχεια της ιστορίας αυτής. Άρα το φινάλε μου δεν το σηματοδοτώ εγώ, μπορεί ομιγέννητο να είμαι σε μια θέση στους επόμενους 6 μήνες ή 1 χρόνο που να μην μπορώ να κάνω συναυλίες. Πάντοτε έλεγα, σκεφτόμενος ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτός ο κύκλος, ότι θα θέλω να τελειώσει χωρίς να σέρνομαι, έτσι. Και σε ανύποπτο χρόνο είχα κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε μια ηλικία για να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα της ζωής του, με τα παιδιά μου, και ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την ώρα που με βρήκε αυτό το πράγμα, δεν κάνω δεύτερες σκέψεις. Σου λέω, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι δεν φοβάμαι τον καρκίνο. Αυτό είναι δεδομένο σε μένα. Και όσο μου περνάει από το χέρι, θα δυσκολέψω, θα του αλλάξω τον αδόξα, θα τον δυσκολέψω, θα παίξουμε το παιχνίδι μέχρι τέρμα. Κάποιος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο είπε ότι εγώ θα προτείνω να διαβάζετε στους φοιτητές ιατρικής ότι αυτή είναι η στάση για κάποιον ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα. Η κατάθλιψη είναι σύμμαχος του καρκίνου. Το αντίθετο τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Παιδιά, στέλνει μήνυμα.